Ελάτε μαζί μας, φίλες και φίλοι, να πάμε στη Μικρή Κάσο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Νικήτα Καπούρη. Καλησπέρα, Νικήτα. Καλησπέρα από τη βροχερή Κάσο. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, Νικήτα? Όλη η θεματολογία επικεντρώνεται γύρω από το αυτοπροηγό τις τελευταίες μέρες. Είχαμε σήμερα μια επιστολή, ανοιχτή επιστολή της Ομοσπονδίας των Δεκανησιακών Σωματείων, του Συλλόγου Πανταχού Καρπαθίων, του Συλλόγου των Ελλάδων Κασίων και της Ένωσης Χαρκητών Αθηνός Πειραιάς, στην οποία δημιουργείται ένα κοινό μέτωπο για το αυτοπλοϊκό πρόβλημα που ταλαιπωρεί τα νησιά μας. Θέλετε να διαβάσουμε την επιστολή? Επειδή ο χρόνος μας είναι λίγο περιορισμένος, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι γίνεται με τη στατικότητα, το θέμα με τη στατικότητα των σχολικών κτηρίων της Κάσου, του γυμνασίου και του λυκείου. Δεν ξέρω αν αποτελεί και αυτό θέμα. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό της στατικότητας του γυμνασίου. Το γυμνάσιο και λύκειο φιλοξενεί γύρω στα 70 παιδιά μαζί με τους 15 καθηγητές καθημερινά. Αυτό το πρόβλημα είναι εδώ και 20 χρόνια ταλαιπωρεί το νησί μας. Έχουν έρθει κατά καιρούς, πέρσι είχε έρθει κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας, μηχανικό της πολεμικής αεροπορίας, για να φτιάξουν μια μελέτη, απλά το πρόβλημα δεν έχει λυθεί ακόμα, δεν έχει προχωρήσει. Γι' αυτό και η Ομοσπονδία, βλέπουμε, έχει κάνει κοινοποίηση στον Αντιπεριφερειάρχη Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Φλεβάρη, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτισμού, τον κύριο Κάλιστο Διακογεωργίου, στο Δήμο Κάσου, Γραφείο Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Διευθύντρια Γυμνασίου Κάσου και Σύλλογο Νέων και Κηδεμόνων, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σημαντικό το θέμα. Μισθούν την προσοχή, διότι είναι ένα σημαντικό θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά που φιλοξενούνται μέσα. Κινδυνεύει η σωματική τους ακυρότητα. Δεν είναι πάρα πολύ παλιό το κτίριο, απλά η κατασκευή του υπάρχουν προβλήματα. Νικήτα, ακτοπλοϊκό λοιπόν, στατικότητα του κτιρίου. Κάτι άλλο που θα ήθελες να μας μεταφέρεις? Σας λέω ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχουν οι πολυπόθητες βροχές, έχουν κάνει την εμφάνισή τους, διότι προετοιμάζονται και οι κρασιώτες να συλλέξουν τις ελιές τους, οπότε είναι απαραίτητες οι βροχές. Ελαιοτριβείο υπάρχει στην Κάσο? Υπάρχουν δύο ελαιοτριβεία. Λειτουργούν? Ορίστε. Λειτουργούν αυτή τη στιγμή? Σε λίγες μέρες θα ανοίξουν. Απλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η υλοκομική περίοδος. Περιμένουν αυτές τις βροχές ώστε να δέσει ο καρπός και να είναι έτοιμος για... Για να υπάρχουν δύο ηλιοτριβεία, Νικήτα, σημαίνει ότι υπάρχει και παραγωγή ανάλογη. Κοιτάξτε, ναι, η παραγωγή είναι μεγάλη για τα δεδομένα του νησιού, απλά δεν είναι κάθε χρόνο η ίδια, η ίδια ποσότητα του καρπού. Δηλαδή, ανά δύο έτη περίπου είναι η συγκομιδή. Φέτος είναι η χρονιά τους. Αποδοτική. Φέτος όχι, δεν είναι. Πέρσι ήταν η καλύτερη χρονιά. Φέτος είναι ελάχιστη, μάλλον από ό,τι φαίνεται θα είναι η συγκομιδή. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Νικήτα. Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, Νικήτα. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε μια συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα ο κύριος Χατζημάρχος, ο Περιφερειάρχης. Έχουμε την καλή συνάδελφο από τη Ρόδο, την Μπέγκη Ντόκου, στη γραμμή. Οπότε να μιλήσουμε πρώτα με εκείνη. Μπέγκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στην αυριανή μεγάλη γιορτή, με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και παράλληλα στα εγκαίνια του παλαιού προξενείου της Ελλάδας, που θα γίνουν από τον ίδιο τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτσι, αναφέρθηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, κύριος Γιώργος Χατζημάρχος. Είναι βέβαια μια μεγάλη μέρα ούτως ή άλλως ως εθνική εορτή από ό,τι δήλωσε, αλλά είναι και κάτι ξεχωριστό, γιατί το παλαιό προξενείο της Ελλάδας εγκαινιάσεται ύστερα από 77 ολόκληρα χρόνια που παρέμεινε κλειστό. Το κτίριο αγοράστηκε επί νομαρχίας του κυρίου Σάβα Καραγιάννη και από την οικογένεια του κυρίου Παυλίδη, εγκαινιάστηκε από τον περιφερειάρχη, τον τέος περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη, και ανοίγει τις πύλες του αύριο με αφορμή την εθνική μας επέτειο. Θα παρουσιαστεί μια μεγάλη έκθεση, την οποία θα εγκαινιάσει ο κ. Νίκος Βούτσης,
ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο οποίος θα βρίσκεται στη Ρόδο το μεσημέρι αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Δεν θα βρίσκεται στην παρέλαση, στη μεγάλη παρέλαση, διότι το αεροπλάνο του θα προσγειωθεί αρκετά αργότερα. Να πούμε ότι ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι ο στόχος είναι αυτό το παλαιό κτίριο, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο, στο Δημαρχείο της Ρόδου, είναι δηλαδή στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, να μετατραπεί, ο στόχος της περιφέρειας είναι να μετατραπεί σε ένα ζωντανό χώρο, ο οποίος θα συνδέεται με την ιστορία του τόπου μας, αλλά βεβαίως και θα φιλοξενεί διάφορα πολιτιστικά δρόμενα και πάρα πολλές εκθέσεις. Τώρα, στη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε στις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην αρχή της εβδομάδας στη Σύρο, όπου συνεδρίασαν βασικά με αντικείμενο το απτοπλοϊκό των Κυκλάδων και ήταν εκεί παρούσα η ηγεσία, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Στην συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε επίσης στη Σύρο, αλλά και στο ακτοπλοϊκό, για το οποίο εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, επειδή ο τομέας των μεταφορών στη χώρα μας, ενώ ενισχύεται για όλη την υπόλοιπη στεριανή Ελλάδα, δεν ενισχύεται για την νησιωτική Ελλάδα. Δηλαδή, ξοδεύονται δισεκατομμύρια για οδικούς άξονες, όπως είπε. Βέβαια. Mm-hmm. 12 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στεριανή Ελλάδα για μεγάλους οδικούς άξονες, ενώ για την νησιωτική Ελλάδα, που έχει πραγματικά μεγάλη ανάγκη σε λιμενικές υποδομές και βεβαίως στις μεταφορές, δεν αναλογούν ούτε 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό εκεί εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του και είπε ότι θα το θέσει από τα πρώτα θέματα στο περιφερειακό συνέδριο, στα δύο μάλλον περιφερειακά συνέδρια, τα οποία θα γίνουν το δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου του 2018, πρώτα στη Σύρο και μετά στη Ρόδο, με την παρουσία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, και βεβαίως θα είναι εδώ και κυβερνητικά στελέχη και παράγοντες. Τέλος, κύριος Χατζημάρκος μίλησε για το θέμα των κρατητηρίων στη Ρόδο. Είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τις αστυνομικές αρχές. Είχε συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Γεωργακάκο, και τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων, τον κύριο Ανδρουλάκη, στους οποίους έθεσε ένα θέμα ότι θα μπορούσε η Περιφέρεια Νότιο Αιγαίου να αναλάβει να φτιάξει αυτά τα κρατητήρια. Η απάντηση από το κεντρικό κράτος είπε ότι ναι, μπορείτε να το κάνετε, έχετε κάθε δικαίωμα να σας δώσουμε την άδεια να τα προχωρήσετε, να τα φτιάξει η περιφέρεια, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι κάτι τόσο εύκολο, διότι στην πορεία δεν ξέρουν κατά πώς θα προχωρήσει αυτό το θέμα. Οπότε εκεί εξέφρασε μια, έτσι θα έλεγα, επιφύλαξη για το ότι ναι, να το αναλάβουμε εμείς ως περιφέρεια την πρωτοβουλία, αλλά από εκεί και πέρα όμως θα μας βοηθήσει και το κράτος για να το προχωρήσουμε. Αυτά περισσότερο, πάνω σε αυτά αναφέρθηκε πιο πολύ. Ωραία. Και θα έλεγα ότι αύριο θα είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μέρα, διότι την ελληνική κυβέρνηση βέβαια θα εκπροσωπήσει ο κ. Σαντορινιός, αλλά και ο ίδιος κ. Βούτσης, και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι θα είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί θα υπάρχουν πολλές παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις από διαφόρους συλλόγους με αφορμή την εθνική μας εορτή, αλλά βεβαίως και, και τα εγκαίνια του παλαιού προξενείου. Μας έχει στείλει όμως η Πέγγι και αποσπάσματα από τη συνέντευξη του κ. Χατζημάρκου. Ωραία, θα τα δούμε στη συνέχεια. Ωραία, Πέγγι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Χατζημάρκου. Αύριο είναι μια μέρα που για τη Ρόδο έχει ένα συμβολισμό ιδιαίτερο, για τα Δωδεκάνησα όλα, και για τη Ρόδο βεβαίως, στο πρόσωπο της Ρόδου, που είναι η πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου. Ο συμβολισμός αποκτά μια ιδιαίτερη αξία και αναφέρομαι στην έκθεση η οποία θα ανοίξει σε ένα ιστορικό κτίριο του νησιού μας, το κτίριο, το παλιό προξενείο της Ελλάδος. Βρήκαμε και την ταμπέλα που είχε την επιγραφή για να τη βάλουμε στο κτίριο, και αυτή που είχε, που έλεγε ελληνικό προξενείο, την πρωτότυπη, την βρήκαμε στην αποθήκη και την έχουμε αναρτήσει και αυτή. Και είναι μια ιστορική στιγμή, γιατί έχει το συμβολισμό μιας μέρας με πάρα πολύ μεγάλη, με πάρα πολύ νόημα. 28 Οκτωβρίου βεβαίως, 28 Οκτωβρίου του 40, που η χώρα ολόκληρη έγραψε μια μεγάλη ιστορία. 28 Οκτωβρίου του 40 το κτίριο έκλεισε, ήταν η μέρα η οποία έκλεισε το κτίριο αυτό. Ακριβώς την ίδια μέρα, 77 χρόνια μετά,
Είναι και αυτός ο συμβολισμός ότι ανοίγει την ίδια μέρα που έκλεισε. 28 Οκτωβρίου του 17 ανοίγει ξανά την πόρτα, το ανακαινισμένο. Το κτίριο που αγοράστηκε επί νομαρχία Σάβα Καραγιάννη από την οικογένεια Παυλίδη. Ανακαινίστηκε από τον Περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη και σήμερα ανοίγει τις πύλες του, αύριο ανοίγει τις πύλες του. 28 Οκτωβρίου του 1947, επίσης, άλλη μία ιστορική ημερομηνία για τη Δωδεκάνησο, όπου έχουμε ουσιαστικά την ενσωμάτωση. Το 1947. Νομίζω ότι όλες αυτές οι στιγμές είναι στιγμές οι οποίες δίνουν στους νέους τη δυνατότητα να κοιτάξουν, έτσι, να ρίξουν μια ματιά στον παρελθόν, στην ιστορία αυτού του τόπου, για να αντιληφθούν τι ακριβώς έχουν να προστατεύσουν. Νίκη, λοιπόν, μέσα από την εκπομπή του καλού συναδέλφου, του Νίκου του Ιγνατίδη, πήραμε πληροφορίες όσον αφορά τη ΛΕΡΟ, το κρατικό θεραπευτήριο κλπ. Η κυρία Λιδία Σαρίκα, λοιπόν, η διοικήτρια του νοσοκομείου, είχε συνάντηση με τον κύριο Πολάκη. Παρόντες ήταν και δήμαρχοι τριών νησιών. Επίσης ήταν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, όπου έθιξαν διάφορα θέματα υγείας. Μεταξύ αυτών, Νίκη, το έχουμε αναφέρει και εμείς στην εκπομπή μας εδώ, το πολύ σημαντικό ζήτημα των κινήτρων. Να έρχονται γιατροί στα νησιά μας, ιδιαίτερα στις ακριτικές μας εδώ περιοχές. Οπότε, από ό,τι είπε η κυρία Σαρίκα, έλαβαν υπόσχεση από την κυβέρνηση ότι θα συνεχιστούν αυτά τα κίνητρα, γιατί υπήρχε μια ανησυχία και φήμες ότι θα τα σταματούσαν. Οπότε, όπως πολύ σωστά λες, πάμε να ακούσουμε τι λέει η ίδια. Για να μας μιλήσει, γιατί άλλο, για την επίσκεψη που είχε την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο με τον αναπληρωτή Υπουργό, τον κύριο Πολάκη, για θέματα σημαντικότατα που αφορούν την υγεία μας, δηλαδή που αφορούν όλους μας. Κυρία Σαρή, έχω την εντύπωση ότι ήταν μια συνάντηση που έφερε και χαμόγελα, ακούσαμε και τον Δήμαρχο να μας μιλάει καθώς ήταν παρόν, αλλά σίγουρα η διοικήτρια του νοσοκομείου, η οποία είχε και άλλες συναντήσεις για τα θέματα υγείας στην Αθήνα, ήρθε με μια πιο κρυσταλλωμένη άποψη και εικόνα τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες στα θέματα αυτά που μας απασχολούν. Ακριβώς έτσι είναι. Στη συνάντηση που είχαμε με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Πολάκη, ήταν παρόντες και οι δήμαρχοι των νησιών, ήταν και ο δικός μας ο δήμαρχος ο κύριος Κόλλιας και ο δήμαρχος Λιψών και της Πάτμου. Ήταν και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Γιατρών και άλλοι εκπρόσωποι. Και η διοικήτρια της ΔΥΠΕ, η κυρία Ιορδανίδου, παραβρέθηκε. Συζητήσαμε για τα θέματα που απασχολούν το νοσοκομείο μας και τα θέματα υγείας τα δικά μας. Ένα θέμα που θέσαμε και που είναι καινούριο είναι ο κίνδυνος να υπάρχει πρόβλημα στα κίνητρα των γιατρών, τα κίνητρα προσέλευσης των γιατρών στη ΛΕΡΟ. Πρόκειται για ένα νόμο που είχε ψηφιστεί το 1990 και αφορά ειδικά τη ΛΕΡΟ. Και με το καινούριο μισθολόγιο των γιατρών φαίνεται ότι δεν προβλέπεται η συνέχισή τους. Σε αυτό είχαμε μία υπόσχεση από τον αναπληρωτή υπουργό να προσπαθήσει με το λογιστήριο του κράτους, το Γενικό Λογιστήριο, να πάρουμε μία παράταση τουλάχιστον αρχικά για τα κίνητρα και να δούμε πώς θα διευθετηθούν στην πορεία. Του εξηγήσαμε ότι εμείς έχουμε και ανοιχτές προκηρύξεις όπου έχουν αναφερθεί τα κίνητρα και δεν θα ήταν λίγο μια μεγάλη δυσκολία να πούμε τώρα στους υποψηφίους ότι αυτά δεν ισχύουν. Πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποια λύση, δεν ξέρω αν θα είναι πλήρης ή ποια θα είναι. Πιστεύω όμως ότι σύντομα θα έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα θετική. Ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε με τον αναπληρωτή υπουργό είναι η προκήρυξη νέων θέσεων και νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Να σας πω ότι για τις θέσεις των γιατρών αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο είναι υποδιορισμό, δηλαδή περιμένουμε το ΦΕΚ διορισμού και να έρθουν να αναλάβουν εργασία 2 ψυχίατροι, ένας βιοπαθολόγος και ένας ορθοπαιδικός.
και ένας αναισθησιολόγος, ακόμη, ένας δεύτερος δηλαδή μόνιμος αναισθησιολόγος, τρίτος στο νοσοκομείο. Επίσης ότι τρέχει μια καινούργια προκήρυξη και είναι στο στάδιο της αξιολόγησης για έναν δεύτερο παιδίατρο, έναν ακτινολόγο δεύτερο, έναν βιοπαθολόγο δεύτερο επίσης και έναν νευρολόγο που δεν έχει κανέναν το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Επίσης ζητήσαμε οπωσδήποτε έναν μαιευτήρα γυναικολόγο, δεύτερο που φαίνεται ότι είναι θετικά τα μηνύματα μέχρι τέλος του χρόνου να γίνει η προκήρυξη. Ζητήσαμε ακόμα έναν καρδιολόγο, δύο παθολόγους, έναν οριλά και έναν δερματολόγο. Φαίνεται ότι στο τέλος του χρόνου, που από ό,τι μας είπε ο υπουργός, θα γίνουν κάποιες συμπληρωματικές προκηρύξεις, έχουμε πιθανότητα να προκηρύξουμε δύο θέσεις για τα ΤΕΠ, για τα επίγοντα δηλαδή περιστατικά, που έχουμε ανάγκη από ειδικό στο τμήμα αυτό. Ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε ήταν ο αξονικός, που είναι γενικό αίτημα και όλου του κόσμου της ΛΕΡΟΥ βεβαίως. Καταλαβαίνουμε τη σημασία του. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε ήδη πάρει έγκριση σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας. Να σας πω ότι βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών με θετική εισήγηση. Πιστεύουμε δηλαδή ότι έχουμε καλές πιθανότητες να τον αποκτήσουμε. Ο δε αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Πολάκης, δεσμεύτηκε προσωπικά ότι θα έρθει ο αξονικός στη ΛΕΡΟ. Και μία άλλη είδηση που μας είχε πει το ΕΚΑΒ, αλλά μας το επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής υπουργός, είναι ότι το ΕΚΑΒ έχει αποφασίσει και θα δημιουργήσει πλωτό σταθμό ΕΚΑΒ στη ΛΕΡΟ, με έδρα τη ΛΕΡΟ, το νησί μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά από την κυρία Σαρίκα. Να υπενθυμίσουμε, Ειρήνη, την πολύ έτσι σημαντική δραστηριότητα του Λυκείου Ελληνίδων που αφορά στη Σχολή Γονέων. Έτσι λοιπόν, η έναρξη των μαθημάτων στη Σχολή Γονέων του Λυκείου Ελληνίδων, τα μαθήματα στη Σχολή Γονέων ξεκινάνε την πρώτη Παρασκευή του Νοέμβρη, όπως κάθε χρόνο, με την παρουσία της ψυχολόγου, της υπεύθυνης ψυχολόγου, και ο χώρος για τα μαθήματα είναι το Ναυτικό Λαογραφικό Μουσείο, κάθε Παρασκευή στις 6, από την πρόεδρο την κυρία Μαύρου και την Γενική Γραμματέα την κυρία Κουτρουμάνη. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο. Έπειτα από έναν επιτυχημένο πρώτο κύκλο παραστάσεων στο θέατρο της Οδού Κεφαλινίας στη Β' Σκηνή και μια περιοδία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, η This Famous Tiny Circus Theater Group ανεβάζουν για δεύτερη σεζόν το εμβληματικό έργο της Λούλας «Αναγνωστάκι, η παρέλαση», σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Κωνσταντίνου Μάρκελου και Ελένη Στεργίου. Στην Κάλυμνο η παράσταση θα παιχθεί στο θεατράκι του Δήμου το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ. Να πούμε ότι η παράσταση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της θεατρικής ομάδας Καλύμνου σε συνεργασία με την ομάδα θεάτρου This Famous Tiny Circus Theater Group από την Αθήνα, η οποία και επισκέπτεται για πρώτη φορά το νησί και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλυμνίων. Κυρίως συνίσταται για άτομα 15 ετών και άνω η παράσταση αυτή, Νίκη. Είμαστε 15 ετών και άνω, έτσι, οπότε μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Η ώρα έναρξης... Μόλις. Λοιπόν, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 10 ευρώ. Επίσης, να πούμε ότι οι ίδιοι ηθοποιοί, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, θα διεξάγουν παράλληλα σεμινάριο, θεατρικό εργαστήρι για ερασιτέχνες ηθοποιούς, υποψηφίους εισακταίους σε δραματικές σχολές, μουσικούς, χορευτές, αλλά και για οποιονδήποτε έχει ανάγκη να έρθει σε επαφή με το σώμα και τη φωνή του ή να καλλιεργήσει τα εκφραστικά του μέσα, διάρκειας 6 ωρών, μοιρασμένων σε 2-3 ώρα, το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Πάλι και αυτά θα γίνονται στο θεατράκι του Δήμου και η τιμή σεμιναρίου είναι 10 έως 15 ευρώ κατά άτομο, ανάλογα με τις συμμετοχές. Όμως δηλώσεις συμμετοχής δηλώσεις... πρέπει να γίνονται στα ηλεκτρικά είδη του κυρίου Τρικύλη εδώ στο σταθμό και από εδώ μπορούμε να δώσουμε από το σταθμό μας κάποια τηλέφωνα. Mm-hmm. Λοιπόν, διαφημίσεις προς το παρόν.